Να συζητήσουμε. Εκλεκτότατο. Για όλες τις σημαντικές ειδήσεις του 23, να πούμε, ο κύριος Ραυτόπουλος μαζί μας. Μεγάλη μας χαρά και τιμή πάλι που σας έχουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Λοιπόν. Τι κρατάμε. Εγώ προσπαθούσα να τα βάλω στο μυαλό μου σε μια σειρά αυτά, σε μια τάξη. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Και όχι και να σας πω κάτι. Ας πούμε, και κυρίως δηλαδή, αρνητικά θα πω. Εγώ ναι, τα αρνητικά σκέφτεται κανείς. Αναγκαστικά. Δεν βλέπετε και στις ειδήσεις, δεν δείχνει έναν ένα που περνάει μια γιαγιά στο φανάρι. Αυτό λέμε δύο μέρες, ότι έχουμε μαγκώσει γιατί ξεκινάμε τις εκπομπές στην αρχή πάντα παρουσιάζοντας αρνητικές ειδήσεις. Όχι ότι μας αρέσει, αλλά για μένα το πιο αρνητικό και το πράγμα που δεν φύγει το μυαλό μου, που σκέφτηκα σαν, παρόλο που η ακρίβεια εμφανίζεται στα γκάλωπ, για μένα η Γάζα είναι κάτι τρομακτικό. Το ότι συμβαίνει δίπλα μας τόσο καιρό αυτό το πράγμα, ότι σκοτώνονται οι άμαχοι με αυτό το φρικτό τρόπο. Χιλιάδες, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 21.000. Ότι εθιζόμαστε σε αυτή την αδιαφορία, σε αυτή την αιματοχυσία που δεν σταματάει. Ότι όλοι μας το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Κανονικοποίηση του θανάτου, λένε κάποιοι. Δυστυχώς. Ναι. Και του πολέμου γενικότερα. Και ότι θα φέρει, είμαστε πολύ κοντά, θα φέρει προβλήματα οικονομικά, διάφορα προβλήματα τα οποία είναι. Συν το χειρότερο, η ανθρωπιστική. Όχι, ότι ο αραβικός κόσμος θα αρχίσει για αντίπεινα να επιτίθεται στη Δύση. Δηλαδή θα κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν θα κάνουν εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε να μην έρθουμε αντιμέτωποι. Εσύ, Βαγγέλη, πιστεύεις θα σταματήσει αυτό το 2024? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω. Εδώ δεν έχει σταματήσει, η Ουκρανία συνεχίζεται γύρω μας. Κανονικότητα έγινε και η Ουκρανία πάλι. Ναι. Και να σας πω, πάντα γίνονται πόλεμοι. Όλα δείχνουν ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Πώς έλεγε ο Ηράκλειτος, πόλεμος πάντων πατήρ. Δηλαδή. Όσο υπάρχει ανθρώπινη ύπαρξη. Ναι, θα υπάρχει. Συγκρούονται. Αλλά αυτό το πράγμα με την Παλαιστίνη, το Μεσανατολικό, δεν λύνεται, εντάξει. Αλλά απομακρύνεται όλο και πιο πολύ αυτό που φαίνεται για κάθε ψύχρεμο άνθρωπο να είναι η λύση. Να γίνουν δύο κράτη διαφορετικά. Δηλαδή, οι ακραίοι που κυριαρχούν στο Ισραήλ δεν δέχονται να υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος και οι Παλαιστινιακοί ακραίοι πάλι δεν δέχονται το άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, τα άλλα τρία γεγονότα που μου φέρετε τρομερά. Πάμε να δούμε λίγο με τη, με τη σειρά. Στο εσωτερικό της χώρας πλέον. Ναι, στο εσωτερικό της χώρας είναι αυτές, είναι οι δύο θεομηνίες, δηλαδή η φωτιά στον Εύρο και η πλημμύρα στον Θεσσαλικό κάμπο. Και μαζί εγώ θα έβαζα και το δυστύχημα στα Τέμπη, διότι και με τα τρία αυτά είναι σαν να δείχνουμε ολοκληρωτική αδιαφορία από τη μια μεριά για την επερχόμενη κλιματική κρίση και την. Δεν είναι επερχόμενη απλώς. Είναι εξέλιξη. Τώρα, ναι. Γιατί είναι κρίση πια, δεν είναι απλώς κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν χώρες που μιλούν για κλιματική κατάρρευση, έτσι, ούτε καν για κλιματική κρίση. Είναι αυτό. Αλλά θέλω να πω από μια μεριά έχουμε αυτό. Δηλαδή, να σας πω κάτι στη γειτονιά μου. Βλέπω ότι εκεί πέρα κόβουν συνέχεια τα δέντρα που είναι στο δρόμο. Ναι. 10 χρόνια τώρα, ένα-ένα. Τώρα τελευταία φέρανε και ένα συνεργείο και βάλανε απέναντι, αφού κόψανε το δέντρο. Δεν μιλάει κανείς για τίποτα. Δεν δουλεύει και τίποτα στην Ελλάδα. Δηλαδή, να πει, θα πάρει. Υπάρχει νόμος. Να πα στο Δημαρχείο να πει, παιδιά, κόβουν τα δέντρα. Τι γίνεται. Κανένα δεν παθαίνει τίποτα. Πρέπει δηλαδή να έχεις μέσον για να επιπλήξουν αυτόν ο οποίος κόβει τα δέντρα. Ας ελπίσουμε ότι τη νέα χρονιά θα είναι λίγο καλύτερη. Ναι, απ' την άλλη μεριά και για τα τρία αυτά είναι τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης. Έτσι. Με τα Τέμπη πρώτα και κύρια. Δηλαδή ένα τέτοιο φρικτό δυστύχημα να μην έχει, ας πούμε, δηλαδή ουσιαστικά να μην τιμωρείται κανείς ή να είναι ασήμαντη η τιμωρία ή τόσοι άνθρωποι που πενθούν τα κουκουλώσανε εκεί πέρα αυτή η συγκάλυψη, ας πούμε, δηλαδή τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Αυτό λένε και οι συγγενείς και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους, ότι ακόμα δεν έχουν ευθύνες. Και επανεξελέγει ο Καραμαλής. Ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν φαίνεται να κοστίζει αυτό στην κυβέρνηση. Δηλαδή όλα αυτά είναι άσχημα πράγματα. Και σωστά λέτε ότι κοιτάς τα άσχημα, αλλά αυτά είναι που σου, όταν γυρίσεις προς τα πίσω να κοιτάξεις, αυτά σου γεμίζουν το μυαλό, ας πούμε, και τη φαντασία. Αλλά ενώ τα συζητάμε, δεν φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις να αλλάζει κάτι. Όχι. Και δεν φάνηκε ούτε και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι ίσως τελικά η ακρίβεια είναι αυτή που προβληματίζει και φοβίζει περισσότερο και μάλλον, παρόλο που λέμε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη μεγάλη για όλα αυτά που συνέβησαν, ο κόσμος έχει επιλέξει. Έκανε την επιλογή του. Ναι. Παιδιά, ακούστε και για την ακρίβεια. Για κάθε πρόβλημα, εγώ το σκέφτομαι και διαφορετικά από ό,τι παίζει συνήθως στα μίντια. Δηλαδή, πάρτε την ακρίβεια που τη λένε τα γκάλωπ, είναι το πρώτο θέμα. Σίγουρα είναι τρομακτικό πρόβλημα αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια. Αλλά ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι κάθε τέτοιο πρόβλημα φέρνει στην επιφάνεια τις αναπηρίες, αν τις πω έτσι, που έχουμε σαν χώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν από τα κόμματα πρωτίστως η ευθύνη είναι. Να μην μπορούν να δημιουργήσουν ένα είδος σαμποτάζ, ας πούμε, σε κάποιες εταιρείες που βάζουν πολύ ακριβά, να μην μπορούν να κινητοποιήσουν τους καταναλωτές και να πούνε μην παίρνετε αυτό, παίρνετε εκείνο, σαμποτάρετε κάτι. Δεν υπάρχει παραμικρή
συλλογική αντίδραση απέναντι σε τέτοια προβλήματα. Είμαστε σε μια κοινωνία τόσο παραδομένη σε ένα ατομικισμό και ο καθένας στον εγωκεντρισμό του, που δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα συλλογικό. Και τα κόμματα έχουν αυτή την παλαιομοδίτη. Και τι δεν λέει, ελάτε να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Μα δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι μόνο. Αυτό με την ακριβία έπρεπε να υπάρχουν συντονισμένες συλλογικές κινήσεις. Που δείχνει μια κοινωνία παραλυμένη, η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω. Όπως και για την περίθαλψη. Δηλαδή, όταν διαλύεται την περίθαλψη και η κοινωνία κοιμάται και δεν βγαίνει στους δρόμους ή δεν κάνει κινήσεις για να το υπερασπιστεί αυτό το πράγμα. Αναφέρεις την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, ακριβώς. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω άλλο ένα αρνητικό παζλ στο μοσαϊκό που συζητάμε, που είναι η τραγωδία της Πύλου. Που ήταν εξίσου και την παρέλειψα. Σωστά. Ένα τραγικό περιστατικό σωστά. Που εκατοντάδες άνθρωποι. Πολύ νεκροί για σωστά. Και που πάλι ποιος έχει φταίξει ακριβώς. Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Δηλαδή η έλλειψη απόδοσης ευθυνών κάνει το πράγμα να δυσλειτουργεί τρομερά. Κοντεύουμε να έχουμε μια δημοκρατία που είναι μόνο στα λόγια, ας πούμε. Επίσης, ας πούμε, μέσα σε αυτό θα πρέπει να πούμε και όλα ότι η μονοκρατορία, η είδηση είναι και η μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Του Μητσοτάκη, δηλαδή δεν είναι καλό για το. Δεν έχει να κάνει με το αν κανείς είναι αντίθετος πολιτικά με τον Μητσοτάκη, όχι. Και οι νεοδημοκράτες έπρεπε να ζητάνε να υπάρχει μια δυνατή αντιπολίτευση, ώστε αυτό να δημιουργεί ένα αντίβαρο στο Μητσοτάκη, να μην είναι μόνο μια μονοκρατορία. Υπάρχει μια κανονικότητα στο πολιτικό σύστημα. Ναι. Επειδή μιλάμε για τα γεγονότα που σημάδεψαν το 23, να τα δούμε και λίγο χρονικά. Ποια τραγωδία. Γιατί. Πώς συνέβησαν. Καλά, να τα δούμε. Γιατί πρώτα είχαμε τα Τέμπη που έγιναν καθαρά Δευτέρα, το Φεβρουάριο του 23. Γιατί κοντεύει να περάσει ένας χρόνος. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Θέλω να πω ότι πάλι ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει, το περνάμε έτσι. Και τελικά ευθύνες δεν είναι. Και παρόλο που σκεφτόμαστε, παιδιά, τα αρνητικά που λέτε, χαζογελάμε και χαμογελάμε, γιατί τι να κάνουμε, δεν πέσουμε να πεθάνουμε. Αφού βλέπουμε αυτά τα πράγματα, ότι είναι πάρα πολύ άσχημα, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να έχει και μια σχετική αισιοδοξία και. Ξέρω εγώ, πώς θα το κάνω, κλαίει συνέχεια. Δεν πρέπει να αλλάζει όμως κάτι. Ναι, αυτό είναι το δυστύχημα. Εμείς παθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτή τη χώρα. Είναι αλήθεια. Τα χέρια των ανθρώπων είναι να αλλάζουν πάντως τα πράγματα. Πάντα, άλλωστε. Έτσι είναι, αλλά βλέπουμε πράγματα. Ζούμε και μια κατάσταση γενικευμένης παρακμής, παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα ακόμα πιο έντονα. Με αποτέλεσμα αυτά όλα να επιτείνονται τα γεγονότα που λέμε. Έχω μια αίσθηση, προσπαθώ γρήγορα να πάω στα επόμενα για να προλάβω να πω για όλα, αλλά μήπως. Θα πεις για όλα, γιατί έχουμε χρόνο μαζί. Τότε θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα προηγούμενα. Μετά έχουμε τον Αύγουστο του 23, που όλοι ξέρουμε, κάει και ο ευρώς, χάθηκαν 1 εκατομμύριο στρέμματα. Αυτό, παιδιά, ξέρετε, οι θεωρίες συνωμοσίας ξέρετε τι λένε για αυτό το θέμα. Έτσι με τον ευρώ, βλέπω και τις φωτογραφίες που είναι αποκαρδιωτικές. Ότι το κάνανε συμφέροντα. Ώστε να έρθουν άνθρωποι από το Μπαγκλαντές να δουλεύουν εκεί που έχουν καεί τα μέρη αυτά και να καλλιεργούν αυτή τη γη που είναι. Συνήθως ακροδεξιά συνωμοσιολογία είναι. Εντάξει, αλλά θέλω να πω, βλέπεις πώς αμέσως στην ιστορία με τις θεωρίες συνωμοσίας, εγώ σκέφτομαι πάντα, εκτός ότι χαζογελάω. Είναι αντριχιαστικό ότι τις πιστεύουν όλο και περισσότεροι, βέβαια. Αυτό είναι άλλη μια ένδειξη παρακμής. Αλλά σκέφτεται κανείς ότι η ζωή απεχθάνεται το κενό. Δηλαδή, μόλις εμφανιστεί μια ανεξήγητη κατάσταση ή μια λίγο σκοτεινή ερμηνεία της, τσακ, εμφανίζεται κάποιος και δίνει μια ερμηνεία. Γιατί από αυτό πηγάζουν πολύ συχνά οι θεωρίες συνωμοσίας. Έχεις δίκιο. Από προσπάθεια να δοθεί μια πλουστευτική ερμηνεία σε κάτι που είναι περίπλοκο και δεν έχει μια μονοσήμαντη, ας πούμε, ερμηνεία. Και φυσικά δεν μας αφήνει. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ότι έχουμε κλιματική κρίση, μια τεράστια καταστροφή. Το θέμα είναι, γι' αυτό τα ανέφερα και εγώ μαζί με τα Τέμπη. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση και ο καθένας στη θέση της που θα είχε την εξουσία επικαλείται την κλιματική κρίση για να απεμπολίσει τις ευθύνες της, για να αποποιηθεί των ευθυνών της. Δηλαδή, για να θεωρεί ότι δεν φταίει σε τίποτα. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη πρόληψη συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μέλλον. Μετά τις φωτιές έρχονται. Η πλημμύρες, γιατί μετά τη φωτιά πρέπει να έχουμε να πλημμυρίσουμε κιόλας. Παιδιά, για τις πλημμύρες είναι θλιβερό η επανεκλογή του Μπέου, παρόλο που έγιναν αυτά που έγιναν. Δηλαδή, και να πούμε ότι οι άνθρωποι τώρα ταλαιπωρούνται ακόμα και θα ταλαιπωρούνται για πολύ καιρό. Δεν έχει γίνει σχεδόν ακόμα. Τίποτα από ό,τι φαίνεται για τους ανθρώπους. Τίποτα, ναι. Δηλαδή, αυτά είναι επίσης, αυτά όλα μας βάζουν το πρόβλημα. Όμως θα τα έλεγα και παρακάτω, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Φυσικά. Την και για τη μονοκρατία, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, που είναι η συνέπεια το ένα του άλλου. Δηλαδή, όσο περνάει η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ακόμα πιο πολύ η μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή ηγεσίας. Που είχαμε και αυτό έγινε το 23. Ναι, αλλά θέλω να πω, είναι η εύκολη λύση οι αριστεροί να τα βάζουν μην μπορώντας να ερμηνεύσουν την κατάσταση του τι συμβαίνει, να τα βάζουν με. Και για μένα ισχύει αυτό.
Δηλαδή το λέω ότι δεν θέλω να βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Να λέμε καμιά φορά ότι φταίει ο κόσμος, γιατί επανεξέλιξε τον Μπέο, γιατί του βγάζει τον Μητσοτάκη, τον άλλο. Και να τα λέμε αυτά αντί να κάτσουμε να στύψουμε τα μυαλά και να σκεφτούμε τι κάνει λάθος η αριστερά και διαλύεται. Ενώ ο Μητσοτάκης επανεκλέγεται και αυτή τη στιγμή έχει δύναμη. Τι κάνει λάθος η αριστερά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Είναι καταρχάς μια συζήτηση κατά πόσο. Να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, να σας πω θέλω κάτι. Το σχολείο. Την έφερε, να σου πω, με αφορμή την κρίση με την εκλογή του Κασελάκη και τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση, την κρίση εννοώ. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ βλέπω πολύ καθαρά, δεν θέλω να εμπλακώ και να πω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο από τους μεν ή τους δε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φάνηκε πολύ καθαρά ότι μπορεί να λένε ρητορίες οι άνθρωποι, γενικά οι αριστεροί, θεωρητικές, μαρξιστικές το ένα το άλλο και να κάνουν αναλύσεις, αλλά στην πράξη είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως όλοι μας, οι οποίοι όταν παίρνουν ηγετικές θέσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν, να μην αρκούνται να καλύπτονται πίσω από τις κορώνες και τις σοφιστίες και τις δημαγωγίες της αριστερές, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας ότι είναι και εντάξει άνθρωπος. Ναι. Θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλός άνθρωπος, ότι είναι ισορροπημένος άνθρωπος και δεν είναι ένας συμπλεγματικός χαρακτήρας ο οποίος κρύβεται πίσω από. Γιατί αυτό φάνηκε με αυτήν την ιστορία. Διάφορα συμπλεγματικά τέρατα τα οποία για τις καρέκλες, για το ένα, για το άλλο, για οτιδήποτε γίνεται μια τέτοια σύγκρουση, επικαλούνται διάφορες ρητορίες και θεωρίες. Μεγαλόστομες. Παρ' όλα αυτά, με την απόφαση του κόσμου, τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος έδειξε και αυτός κάτι, έστειλε το δικό του μήνυμα. Έτσι, αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω τι αποκαλύφθηκε με τη διένεξη. Ναι. Τι είδαμε, άνθρωποι τους οποίους, ας πούμε, τους βλέπαμε έτσι ή αλλιώς σε σχέση με τις απόψεις που εκφράζανε, ξαφνικά τους είδαμε να αποκαλύπτεται πόσο το ανάστημά τους δεν είναι και τόσο υψηλό. Ανάλογα. Το ηθικό ανάστημα, το ψυχικό ανάστημα και πάει λέγοντας το υπαρξιακό. Πάμε στο τελευταίο θέμα, ναι, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, μπαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη σκέφτηκα πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, την ακρίβεια βέβαια, όπως είπα πριν, τις γυναικοκτονίες που είναι μεγάλο θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ναι. Οι γυναικοκτονίες είναι. Ξαναμπαίνει το θέμα του μητού από το παράθυρο. Δηλαδή, μάλλον ξαναμπαίνει το θέμα του ότι πρέπει να σταματήσει να καταπολεμηθεί η πατριαρχία. Γιατί αυτό είναι η άλλη όψη των πραγμάτων. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα πατριαρχική, καθυστερημένη από πολλές πλευρές. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως, γιατί. Αυτό εξαρτάται πολύ και από τις γυναίκες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες έχουν ενσωματώσει την πατριαρχία και την αναπαράγουν. Είναι θετικό και το MeToo, ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και η προσπάθεια να χαρακτηρίζουμε γυναικοκτονίες αυτά που γίνονται και επομένως να τα στυλιτεύουμε πιο έντονα και να προσπαθήσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε την κοινωνία και να ευχόμαστε ότι θα πιάσει τόπο αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να προσπαθεί και ο καθένας να σκέφτεται τι κάνει στη ζωή του. Πώς φέρεται στις γυναίκες γύρω σου. Και αναγκαιότητα να υπάρξει, συγγνώμη ρε Ευαγγελίνα, και η αναγνώριση, η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι βήματα, αυτά τα αιτήματα είναι βήματα προς τα μπρος και μακάρι να επιταχυνθούν. Ακριβώς. Όπως είναι βήματα. Κοιτάξτε, όλο αυτό έχει προέλθει από τον φεμινισμό. Όλα αυτά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το woke, ας πούμε, όλη η κουλτούρα αυτή. Να δεχτούμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι μειοψηφίες να έχουν τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά είναι κάτω. Ο φεμινισμός τα προχώρησε και τα δημιούργησε. Και όπως λέει και δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε αυτό. Έλεγε ότι ο φεμινισμός είναι η μοναδική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας που είναι ανέμακτη. Δηλαδή, μπορεί να κυνηγήθηκαν κάποια στιγμή σουφραζέτες κλπ. Αλλά δεν έχει γίνει η αιματοχυσία που έγινε με άλλες επαναστάσεις στην ανθρώπινη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κόσμος που κατακρίνει και το φεμινισμό και. Κοίταξε, γιατί γίνονται ακρότητες και από τη μεριά φεμινιστριών. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι μακάρι να είχαμε και πιο πολλές φεμινίστριες. Ναι. Ή να προσπαθούν. Γιατί είναι πολύ πίσω το πράγμα από αυτή την πλευρά. Είναι πολύ δηλαδή. Αυτό, οι ενδείξεις πατριαρχίας, τι να λέω παιδιά, είναι ευνόητο. Λοιπόν. Ας ευχηθούμε λοιπόν 2024 χωρίς τι, χωρίς πολέμους. Χωρίς κακές ειδήσεις. Αναπόφευκτο. Δεν γίνεται. Γυναικοκτονίες, εγώ θα πω. Μεγαλύτερη συνέστηση. Μεγαλύτερη συνέστηση. Και περισσότερο συλλογικό δρόμο θα προσθέσω εγώ. Ναι. Να βγούμε από τον εγωκεντρισμό, να βγούμε από την απεσιοδοξία. Ευχολόγια είναι. Και να είμαστε λίγο παραπάνω υπέρ των γυναικών. Παραπάνω άνθρωποι. Ευαγγέλης Ραυτόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά. Πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν. Πολιτισμό. Φύγαμε. Μουσική.
Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι φανταστικό και έχουμε την τιμή να καλωσορίζουμε στο στούντιο δύο πολύ καλούς μουσικούς, την Ήρυδα Λουκά. Χαίρετε. Βιολί, το είδαμε κιόλας. Και τον Αστέριο Πούφτη. Το αστέρι μας. Α, το αστέρι. Τσέλο. Τσέλο. Όχι ακριβώς, αλλά θα το πούμε μετά αυτό. Τι είδαμε, ρε παιδιά, θα μας πείτε λίγο τι είδαμε. Είδαμε το σύνολο Athens Classical Players να ερμηνεύει το Divertimento σε Fa Mizona του Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, λοιπόν. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Αυτό είναι ένα απόσπασμα από συνέντευξη τύπου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Mm-hmm. Διαδικτυακά δόθηκε τότε λόγω πανδημίας. Λόγω COVID, Ναι, ναι. Και ήταν και η πρώτη μας εμφάνιση μέσα από το κανάλι πια. Αλλά μετά ακολούθησαν ζωντανές εμφανίσεις. Έχουμε τώρα από το 2019 που έχουμε συνεχόμενες συναυλίες και πρόβες και... Τώρα είμαστε εδώ με την ευκαιρία της επόμενης συναυλίας μας. 8 Γενάρη. Στις 8 Γενάρη. Τι ετοιμάζετε, λοιπόν, 8 Γενάρη. 8 Γενάρη έχουμε μια συναυλία στον Φιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσο. Αυτό που μου λένε τα παιδιά μου, μπαμπά, θα έχουμε και κατάλημα. Στην πλατεία Καρύτσι. Ερμηνεύουμε τα 10 σκίτσα του Νίκου Σκαλκότα, ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα συνθέτη κλασικής μουσικής. Συνεχίζουμε με το Ιδύλιο. Μια σουίτα για ορχήστρα εγχώρητων του Λέος Γιάνατσεκ, του Τσέχου συνθέτη. Και κλείνουμε με τη σερενάτα του Αντωνίεν Ντβόρζακ, πάλι για σύνολο εγχώρητων. Πόση ώρα θα είναι η παράσταση? Γύρω στη μία ώρα και 10 λεπτά συνολικά. Είναι περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο και πάει και ανάλογα από τα κέφια. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να τραβήξει, ας πούμε? Όχι. Έχει αστείευομαι, προφανώς. Θέλουμε να παίξουμε ιδανικά χωρίς διάλειμμα. Mm-hmm. Είναι μια μουσική που έχει μια συνοχή, γιατί έχει ως έναν κοινό παρανομαστή. Mm-hmm. Το ότι είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ απαιτητικά και είναι οποιοδήποτε σύνολο εγχώρδων ερμηνεύει χωρίς μαέστρο. Γιατί αυτή είναι και η κύρια δήλωση, ας πούμε, του συνόλου μας. Δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη και υπόθεση. Εμπιστευόμαστε ένα στον άλλον. Σημαντικό. Ναι, ναι. Κάνουμε ακριβώς αυτό. Στηριζόμαστε στην επικοινωνία μεταξύ μας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το έργο, κάνουμε πρόβες ατελείωτες, αλλά ευτυχώς εδώ πέρα έχουμε τον Αστέρι, ο οποίος βοηθάει στις δύσκολες στιγμές πάντα. Πόσες ώρες μπορεί να διαρκέσει? Εγώ έχω δύο ρόλους. Ο ένας είναι και ο ηλεκτρικός που λέω ανέκδοτα, την κρίσιμη στιγμή κάτι έτσι εύπεπτο. Και η άλλη είναι μεταφορικά, είμαι ο μπράβος που σφουγγαρίζει τα αίματα και κάνει το έργο των υπολείπων πιο άρτιο. Περιγραφικός. Ξεχωριστά, γιατί τσέλο, γιατί βιολί, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο? Και πότε ξεκινήσατε? Πολύ πίσω. Ναι. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Πόσο πίσω, δεν είσαι 18, 19.